σαλόνα τα σουπίδια στην Αθήνα και στην Πειραιά και στους άλλους Δήμους, βγάζει ένα φιρμάνι, συγγνώμη, βγάζει μια αγγελία, ας πούμε, και ειδοποιεί τον εισαγγελέα και του λέει να παρέμβεις, να ανοίξει κομματρία γιατί διακυβεύει τη δημόσια υγεία. Στο Κερκνό, λοιπόν, έφτασε αυτό το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και του λένε να κάνει μια διενεργήσει έρευνα γιατί είναι το μόνο αρμόδιο, να κάνει τοξικολογικές και επιδημιολογική μελέτη στην περιοχή. Ο κύριος Πίνος του πρόεδρος του Γεννηματά γνωρίζει τι αγώνα έχουμε κάνει και μας κλείνει συνέχεια την πόρτα. Αν και μας υποσχέθηκε και εγγράφος τι έχουν κάνει. Ακούστε τι έχουν κάνει. Μετά από πιέσεις μας, ανέθεσαν σχετική επιδημιολογική μελέτη διάρκειας όχι κατά ανάγκη υπέρον του έτους στην κυρία γιατρό Δόκτωρ Αθηνά Λινού, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με αντικείμενο που έχει δημόσια υγεία κλπ. Για να κάνουν τη μελέτη αυτή. Η επιδημιολογική μελέτη θα διερευνήσει τις ισχύουσες αυτά που ισχυριζόμαστε εμείς. Λοιπόν, η κυρία Λινού, καθώς και τα Κερκνό και το Υπουργείο Υγείας, από τις 2 Τετάρτου του 12 είναι εξαφανισμένοι. Δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε απαντούν, ούτε βρίσκονται. Ας το βεβαιώσουν και άλλοι άνθρωποι πλέον μαζί με εμάς. Προχωρώντας, φτάσαμε το καλοκαίρι, αρχές του καλοκαιριού ήταν. Πότε ήταν. 18 Μαΐου και βρίσκουμε μια ανακοίνωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που λέει να συζητήσουμε την υπόθεση να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο, μάλλον να πάρει έγκριση αναβάθμιση σε ένα εργοστάσιο στην περιοχή Γεννηματά 2, κοντά στο ανάμεσα άλλο κάτω του Κλήδη, η περιοχή Ταβερδέλια κλπ. Ήταν ένα εργοστάσιο που θα έκανε ανακύκλωση διαφόρων υλικών. Τελικά αυτό το εργοστάσιο είναι υφιστάμενο, δεν είναι χρήση περιοχή τα Βερδέλα, δεν είναι σε Γεννηματά, είναι πιο μακριά, είναι απέναντι, πού είναι η Βουγάλα, ξέρετε, προς τα Νεόπτιστα, απέναντι. Λοιπόν, παρενέβη εμείς και μετά από παρέμβαση δική μας από φωτογράφηση αυτής της άθλιας εικόνας που είχε απέναντι από την βιομηχανία τροφίμων και επειδή έλεγε ότι θα γίνει και στο Γεννηματά 2 κάτι ανάλογο, η μελέτη την πήραμε, την βρήκαμε και δεν το πέρασαν το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το απέρριψαν και είναι σε εκκρεμότητα για συζήτηση. Δεν έκλεισε αυτή η ιστορία προσωρινά. Ταυτόχρονα, ναι, ταυτόχρονα έστειλαν τις αρμόδιες υπηρεσίες στην περιφέρεια και επέβαλε και πρόστιμα διότι ο ήδη υπάρχουν επιχειρηματίες παραβιάζει σε πολλά σημεία την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Φτάσαμε λοιπόν τώρα το Σεπτέμβριο. Τώρα το Σεπτέμβριο ένα πουλάκι μας φίλησε ότι